Απόψε όμως συμπληρώνονται 3 χρόνια για τον Όφη και τον αείμνηστο Ευγένιο Γκέραρντ, για τη μνήμη του Ευγένιου Γκέραρντ. Τα χρόνια είναι λιγότερα, ωστόσο για το παιχνίδι που έγινε πριν από 3 χρόνια και βρέθηκε για τελευταία φορά ο Ολλανδός στο χορτάρι του Γιαντί Κουλέ, έχουν συμπληρωθεί 3 χρόνια ακριβώς. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε απόψε με έναν άνθρωπο, με έναν ποδοσφαιριστή του Όφη της εποχής του Ευγένιου Γκέραρντ, που βεβαίως είχε μια ξεχωριστή σχέση μαζί του και γι' αυτό βρέθηκε και στέργιωσε για 8 περίπου χρόνια στο Ηράκλειο. Δεν είναι άλλος από τον Κώστα Παυλόπουλο, ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στον Όφη, που έγραψε μεγάλες χρυσές σελίδες βεβαίως στην ιστορία του, και έχουμε την δυνατότητα να τον δούμε ήδη και να τον ακούσουμε από την περιοχή που μένει μόνιμα, από την περιοχή της Σιμαθίας της Μακεδονίας. Κώστα Παυλόπουλε, καλησπέρα από την Crete TV και το Ηράκλειο. Καλησπέρα σε όλους εσάς και σε όλο το νησί. Χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το φιλικό παιχνίδι που έγινε πριν από 3 χρόνια με τον Ευγένιο Γκέραρντ να είναι παρόν και τα παιδιά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως και μερικούς από τους σπουδαιότερους παίχτες που έβγαλε τα τελευταία χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένα παιχνίδι που δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς. Πραγματικά ήταν ένα διήμερο πάρα πολύ έντονο συναισθηματικά για όλους μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ευγένιος είχε πάρα πολλά παιδιά. Όπως το είδατε και στο παιχνίδι, ήμασταν αρκετοί έως πολλοί. Κάποιοι δεν μπορέσαν να έρθουν και ενημερώσαν οι άνθρωποι ότι υπήρχε πραγματικά δυσκολία και θα θέλανε πάρα πολύ να είχαν έρθει, όπως ας πούμε ο Ρόλαντο Γκόμεζ. Και τα παιδιά που αγωνιστήκαν απέναντί μας και η ομάδα των 2004, και αυτοί σε εισαγωγικά ήταν παιδιά του, γιατί τον αγαπούσαν και τον εκτιμούσαν. Και με την. Και ήταν τόσο εύκολη η απάντησή τους όσον αφορά τον τρόπο που θα γινόταν το παιχνίδι αυτό, και με μεγάλη χαρά και αγάπη ήρθαν να τον τιμήσουν και αυτοί. Συν όλους εμάς που βρεθήκαμε στην Κρήτη εκείνο το διήμερο, το οποίο ήταν πολύ όμορφο. Ήταν πολύ συγκινητικές οι στιγμές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματικά όχι μόνο ένα παιχνίδι, ουσιαστικά ένα διήμερο συγκίνησης. Ναι, ακριβώς. Ήταν ένα διήμερο συγκίνησης, γιατί τον επισκεφτήκαμε στο χωριό του, στο σπίτι του, στην οικία του, με την οικογένειά του. Μιλήσαμε μαζί του. Ξέραμε ότι αντιλαμβάνεται τα πάντα. Απλά δεν είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί μας, να μιλήσει μαζί μας. Αλλά ό,τι του λέγαμε, και άκουγε τα πάντα, και με ένα νεύμα στο χέρι του μας έδινε να καταλάβουμε ότι μας ακούει και μας προσέχει σε αυτά που λέμε. Ήταν πολύ έντονα φορτισμένες οι στιγμές αυτές, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζήσαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί του στο νησί. Μας αγάπησε, τον αγαπήσαμε, μας βοήθησε πάρα πολύ όλους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, η άποψη δική μου είναι ότι όχι εμείς οι ποδοσφαιριστές που ζήσαμε μαζί του, τον αδικήσαμε λίγο όσον αφορά δίνουμε προτεραιότητα στον άνθρωπο Ευγένιο. Ενώ ο προπονητής Ευγένιος ήταν καταπληκτικός σαν προπονητής. Άρα εγώ εστιάζω πρώτα στον προπονητή Ευγένιο και κατά δεύτερον και στον άνθρωπο Ευγένιο. Άφησε το στίγμα του, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς αθλητές κάτω στο νησί, γι' αυτό και τον τιμήσαμε, και ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε, να βρεθούμε εκεί, να του δώσουμε έστω 1 λεπτό χαράς, 5 λεπτά, όσο διήρκησε η παραμονή του στο Γιαντί Κουλέ. Και αυτό μας ικανοποίησε, γιατί όπως είδαμε μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή, και αυτό, οι στιγμές αυτές μείνανε χαραγμένες. Μιλάμε ακόμα για αυτή τη συγκέντρωση και θα μιλάμε για πολλά χρόνια, και με τα παιδιά από τη Χιλή και με τα παιδιά από την Ιουγκοσλαβία και με όσους βρεθήκαν από όλη την Ελλάδα. Τα παιδιά από τη Χιλή που ταξίδεψαν, Βέρα και Ίσης, για να βρεθούν σε αυτό το φιλικό, και αυτό τα λέει όλα για το δέσιμο που υπήρχε με τον Ολλανδό. Μια συμβουλή που σου είχε δώσει και θα θυμάσαι πάντα, γιατί και εσύ ο ίδιος είχες ακαδημία ποδοσφαίρου στην περιοχή σου, στην περιοχή της Σιμαθίας, κοντά στη Βέρεια. Κάτι που σου έμεινε και το κράτησες σαν εφόδιο. Αυτό που έλεγε σε μένα και κατ' επέκταση και σε πολλούς, είναι να χαιρόμαστε τη στιγμή, να χαιρόμαστε το παιχνίδι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και πρέπει να το χαρείς. Βέβαια, πολλοί από εμάς, λόγω του νεαρού της ηλικίας, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα που έλεγε. Αλλά τώρα, έκτοτε, εκ των υστέρων, όταν έλεγε ότι χαρείτε τη στιγμή, χαρείτε το παιχνίδι, περάσαν τόσο γρήγορα τα χρόνια που υπήρξαν ποδοσφαιριστές, που πραγματικά έπρεπε να χαρούμε τη στιγμή και τα παιχνίδια που ερχόντουσαν κάθε Κυριακή, όπως μας το έλεγε αυτός.
Και επειδή είχε περάσει αυτή την οτροπία και πριν την εποχή από εμένα, δηλαδή ο Ολλανδός ήρθε το 85, εγώ πήγα το 90, πραγματικά επικρατούσε αυτή η λογική και αυτή η νοοτροπία ότι κάθε Κυριακή πηγαίνουμε να περάσουμε καλά, να νιώσουμε όμορφα και να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό είχε περάσει ο Ολλανδός σε όσους τον γνωρίζαμε. Μάλιστα. Και τώρα φαντάζομαι ότι περνάει κάτι ανάλογο στους τωρινούς παίχτες του Όφη, γιατί ουσιαστικά τα ποδοσφαιρικά παιδιά του Ευγένιου Γκέραλτ τρέχουν τον Όφη, αν μου επιτραπεί αυτή η φράση. Ακριβώς. Κώστα Παυλόπουλε, για αυτόν τον Όφη και για την πορεία του και στο φετινό πρωτάθλημα θα ήθελα ένα σχόλιο σου, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο αγαπάς την κριτική ομάδα. Και μάλιστα γνωρίζουμε ότι θα ήθελες να πηγαίνεις και στα παιχνίδια, παρόλο που μένεις μακριά, αν ήταν αυτό εφικτό. Ακριβώς. Φέτος είχα αποφασίσει να τον ακολουθώ τον Όφη παντού, αλλά λόγω κορονοϊού αυτό δεν επιτρέπεται. Την επόμενη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συνέχεια στο έργο του Ολλανδού. Η συνέχεια αυτή είναι των παιδιών που διοικούν αυτή τη στιγμή τον Όφη, που τρέχουν το project του Όφη. Ο Γιάννης Σαμαράς, ο Γιώργος, ο Ηλίας, όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, ο Σάββας, ο Κοφίδης, τα παιδιά όλο. Ο προπονητής, ο Γιώργος, ο Σίμος. Γίνεται μια αξιόλογη δουλειά. Και αν θα δείτε τα λεγόμενά μας στην αρχή, όταν ανέλαβαν αυτά τα παιδιά, και τώρα δεν διαφέρουν σε κάτι. Υπάρχει ένα σκοπός, υπάρχει ένα διάγραμμα, ένα οργανόγραμμα και το ακολουθούν πιστά. Και όπως βλέπετε και το είδανε και όλοι, μας ήρθανε πολύ πιο ευχάριστα πράγματα από ό,τι υπολογίζανε και αυτοί οι ίδιοι και περιμέναμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι πλέον θέμα χρόνου να εδραιωθεί αυτό και να σταθεροποιηθεί. Ούτως ή άλλως έχει γίνει σταθερό πλέον, γιατί αυτή η ομάδα πλέον είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι βλέπουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Πρεσβεύει αξίες διαφορετικές, πρεσβεύει ήθος, πρεσβεύει εντυπωσιότητα, αγάπη, αλληλεγγύη, ανθρωπιά, και αυτό είναι μια συνέχεια του Ολλανδού και μας κάνει περήφανος όλους, και εμάς που το ζήσαμε και το κάναμε πράξη, αλλά και αυτούς και αυτά τα παιδιά που το περνάνε σε κάποιους άλλους τώρα. Είναι πολύ ευχάριστο. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο αγωνιστικό για να κλείσουμε. Ο Όφη θέλει και μια νέα αρχή, γιατί τα πρώτα αποτελέσματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε στο πρωτάθλημα. Μπορεί να κάνει αυτή την αρχή από το Βόλο τη Δευτέρα? Μπορεί, είναι πολύ εύκολο. Εγώ παρακολουθώ την ομάδα και αυτό που βλέπω με ικανοποιεί. Χαίρομαι να βλέπω πραγματικά, όχι επειδή τη λατρεύω αυτή την ομάδα, αλλά επειδή παίζει πραγματικά πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι είχαμε κάποια θέματα και τελικά τα προβλήματα αυτά ξεπεραστήκαν. Έτσι θα ξεπεραστούν και φέτος. Όταν υπάρχει ηρεμία σε μια ομάδα, αυτά τα πράγματα ξεπερνούνται πολύ εύκολα και είναι θέμα χρόνου να ξεπεραστούν. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα γίνει η αρχή αυτή που λέτε εσείς από την Δευτέρα. Δεν ξέρω πότε παίζουν Κυριακή Δευτέρα. Αλλά το πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ και δεν εστιάζουμε σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα παιχνίδια. Είναι μακρύ το παιχνίδι. Είναι μακρύ το πρωτάθλημα. Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε ξανά, Κώστα Παυλόπουλε, για την ευκαιρία που μας έδωσε να μιλήσουμε μαζί σου. Χαιρετισμούς από την Κρήτη στη Μακεδονία. Σ' αγαπάω όλους εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.